Allah has given us the gift of life, Και αφού πήρε την περιουσία που ζήτησε, ταξίδευσε σε χώρα μακρινή. Εκεί σπατάλησε την περιουσία του και τη ζωή του μέσα σε διασκεδάσεις και νηθικότητες. Κάποτε όμως οι απολαύσεις αμαρτίας τελείωσαν και εκείνος άρχισε να πεινά. Και το βασιλόπουλο κατάντησε δούλος, βόσκοντας κύρους έχασε κάθε αξιοπρέπεια. Επιθυμούσε να φορτάσει την πείνα του από τα ξηροκέρατα που έτρωγαν οι κύριοι, μα κανείς δεν του έμεινε. Κάποια στιγμή συνήθε από την τρέλα της αμαρτίας και είπε, «Όσοι μισθωτοί του πατέρα μου έχουν άφθονη τροφή και εγώ κινδυνεύω να πεθάνω από την πείνα, θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω, Πατέρα μου, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου. Δεν είμαι πλέον άξιος να ονομάζομαι παιδί σου. Κάνε με σαν έναν από τους μισθωτούς σου». Σηκώνεται λοιπόν αμέσως και παίρνει το δρόμο της επιστροφής. Και πριν ακόμη φτάσει στο σπίτι του, βλέπει τον πατέρα του να τρέχει κοντά του, να τον αγκαλιάσει και να τον καταφυλεί. Και πριν προλάβει να ολοκληρώσει την εξομολόγησή του, ακούει τον πατέρα του να λέει, «Φέρετε την πιο καλή φορεσιά και δείτε το παιδί μου, δώστε του το δαχτυλίδι και τα υποβήματα που φορούν οι ελεύθεροι άνθρωποι και σφάχτε το καλύτερο μοσχάρι για να χαρούμε όλοι και να πανηγυρίσουμε». Διότι ο γιος μου αυτός ήταν νεκρός και αναστήθηκε χαμένος και βρέθηκε. Άσω τα παιδιά του Θεού, Πατέρα, οι άνθρωποι. Πολλές φορές αρνούμαστε την αγάπη του Θεού και πορευόμαστε μακριά του. Νομίζουμε ότι κοντά στο Θεό καταπιεζόμαστε και ότι μακριά του θα βρούμε χαρά στις ειδονές. Μέσα στο τρελό μεθύσιμα θέλουμε να απολαύσουμε κάθε αμαρτία. Μα πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα χωρίς το Θεό. Αναζητούμε ελευθερία και γινόμαστε σκλάβοι. Ποθούμε ειδονές, ποτιζόμαστε με οδύνες. Οραματιζόμαστε ελευθερία και εκμαρτιζόμαστε στην εξαθλίωση. Θέλουμε να πετάξουμε σε παραδεισένιους κόσμους. Και εγκρεμοτσεκιζόμαστε, υποφέρουμε μέσα στον κάψο των παθών και την κυριαρχία των δαιμόνων. Μακριά από Θεό η ψυχή μας διαχείρεται, λιμοκτονεί, αργοπεθαίνει και ταυτόχρονα η αηδία, η τύψη, η μοναξιά, ο ξεφτυλισμός και η πόνη μας βοηθούν να κατανοήσουμε ότι μακριά από Θεό δεν υπάρχει χαρά. Παρά μόνο δυστυχία και θάνατο, τότε κατανοούμε ξεκάθαρα πλέον ότι δεν μας λείπει τίποτε άλλο, μας λείπει μόνο ο Θεός και μας περιμένει στον δρόμο της επιστροφής. Ο μεγαλύτερος άσωτος, το πανηγύρι ήταν υπέροχο, μα κάποιος έλειπε. Ο μεγαλύτερος γιος που ήταν στα χωράφια, και αυτός επέστρεψε προς το σπίτι και άκουσε όργανα και τραγούδια απόρρισε. Μόλις μάλιστα πληροφορήθηκε από κάποιον υπηρέτη τι έγινε, αντί να χαρεί θύμωσε πολύ και δεν ήθελε να μπει στο σπίτι του. Και ο πατέρας της αγάπης βγαίνει και πάλι έξω και αρχίζει να τον παρακαλεί να εισέλθει. Αλλά εκείνος γεμάτος ζήτη αποκρίνεται. Τόσα χρόνια ποτέ δεν παρέμει κάποια προσταγή σου και δεν μου έδωσε ποτέ ένα χατσικάκι να χαρώ με τους φίλους μου.
όταν όμως ήρθε ο προκομμένος γιος σου, που κατέφαγε την περιουσία σου σε ασωτίες, έσπαξε γι' αυτό το καλύτερο μας χάρι. Και ο πατέρας με πόνο του λέει, «Εσύ, παιδί μου, είσαι πάντοτε μαζί μου και όλα όσα έχω δικά σου είναι». Έπρεπε λοιπόν να χαρείς, διότι ο αδερφός σου ήταν νεκρός και έζησε, χαμένος και βρέθηκε. Πόσο μας προβληματίζει η συμπεριφορά του μεγαλυτέρου Υιού και μέσα από τα λόγια του μας αποκαλύπτει τη μεγάλη ψυχική απόσταση που είχε με τον πατέρα του. Δεν τον ονομάζει πουθενά πατέρα, μιλάει περισσότερο σαν μισθωτός παρά σαν Υιός. Τόσα χρόνια είμαι στη δουλειά σου, του λέει, και ήρθε να φάει με τους φίλους του χωρίς τον πατέρα σου, αλλά και με τον αδελφό του δεν θέλει να έχει καμιά σχέση. Δεν τον ονομάζει αδελφό του, δεν αντέχει να γνωρίσει την μετάνοια του και να χαρεί μαζί του. Γι' αυτό και μένει πεισματικά έξω από το σπίτι του. Ο φθόνος και ο εγωισμός του έχουν χωλιάσει τόσο πολύ μέσα του, ώστε τον αποσκοπούν όχι μόνο από τον αδελφό του, αλλά και από τον πατέρα του. Άρα λοιπόν και ο μεγαλύτερος Υιός τι είναι, άσωτος είναι και αυτός. Και η ιστορία αυτή επαναλαμβάνεται πολλές φορές, διότι πολλοί χριστιανοί ενωρούμε μέσα στο σπίτι του Θεού, την Αγία μας Εκκλησία, ψυχικά είμαστε πολύ μακριά από το Θεό. Δεν διαπράττουμε βέβαια ανησυχότητες, αλλά και δεν αποδεχόμαστε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας κάθε μετανοούμενον αμαρτωλόν. Θέλουμε να έχουμε αποκλειστικότητα στα πνευματικά μας προνόμια και σκανδαλιζόμαστε όταν βλέπουμε κάποιους άσωτους να επιστρέφουν στην αγκαλιά του Θεού. Τους απορρίπτουμε τόσο εύκολα, διότι ασυναίσθητα νομίζουμε ότι μόνο εμείς είμαστε άξιοι της αγάπης του Θεού. Η κατάσταση όμως αυτή του φθόνου και του εγωισμού είναι πολύ επικίνδυνη, διότι απειλεί να μας στερήσει το αιώνιο πανηγύρι του ουρανού. Ας φοβηθούμε και ας προσέξουμε πολύ. Μεταφόρα.